Πάμε να δούμε λίγο για ποιο λόγο, ποιος είναι ο λόγος που συναντηθήκατε σήμερα, τι θα αποφασίσετε, ποια είναι τα επόμενα βήματά σας. Ναι, η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά, επιχειρώντας με πρόσχημα το φορολογικό, την φοροδιαφυγή, στοχοποιεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ότι αυτό είναι η βασική που φοροδιαφεύγουν στην Ελλάδα. Αγνώντας φυσικά ότι οι μικρομεσαίοι εμείς στην υπεροδεκαετή κρίση, μνημονιακή, οικονομική, κρίση ενέργειας, έχουμε περάσει τα πάνδυνα, έχουμε χάσει μεγάλο ποσοστό τζίρου μας και αυτή τη στιγμή οι πιο πολλές επιχειρήσεις φυτοζούν. Και μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεών μας ανήκουν στη λεγόμενη επιχειρηματικότητα ανάγκης, δηλαδή που προσπαθούν στην καλύτερη περίπτωση για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Είναι παράδοξο πως σε μια ελεύθερη οικονομία, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση έρχεται να ορίσει ποιο είναι η αμοιβή, τα έσοδα μιας επιχείρησης, δίνοντας στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν είμαστε εμείς οι φοροφυγάδες. Αποτελούμε το 93% της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και δημιουργούμε το αντίστοιχο και την αντίστοιχη θέση εργασίας ανά την Ελλάδα. Δυστυχώς η κυβέρνηση μας θεωρεί φοροφυγάδες, ενώ κάποτε μας έλεγαν ότι είμαστε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Επαναλαμβάνω, είμαστε στοχοποιημένοι. Δυστυχώς η κυβέρνηση μας ευνηδιάζει. Η σημερινή κυβέρνηση είναι ίδια με την προηγούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά υπήρχε ένας εμπεγμός, ένα φορολογικά μέτρα τα οποία ήταν γνωστά σε αυτούς από την προηγούμενη φορά. Δεν τα ανακοίνωσαν προεκλογικώς, αλλά ήρθαν να μας ευνηδιάσουν μετεκλογικώς. Είμαστε σε συνδυασμό με άλλους φορείς επαγγελματικούς να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε, διότι το μέτρο είναι άδικο, θα κλείσουν πολλές επιχειρήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Υπάρχει φοροδιαφυγή, το αναγνωρίζουμε, αλλά δεν είμαστε εμείς που κάνουμε την φοροδιαφυγή. Ας κοιτάξουν με σύγχρονα μέσα, όπως είναι τα ψηφιακά μέσα, να εντοπίσουν την φοροδιαφυγή και όχι με οριζόντια μέτρα τα οποία είναι άδικα. Διότι δεν είναι δυνατόν όλοι να φοροδιαφεύγουν το ίδιο. Διότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν την ίδια φορολογική ικανότητα η μία με την άλλη.